έχει γίνει εκεί, ξεσηκώθηκε το πλήθος με το που ακούστηκε ο Αλκαίος. Ναι. Καλώς όρισες. Καλώς ευρήκα. Πολύ χαίρομαι που είσαι εσύ σήμερα είσαι εδώ. Αυτή της τελευταίας εσοδείας από τις πολύ όμορφη, η πιο όμορφη. Ναι, ναι, μην το συζητάς. Και από ό,τι ακούω από την Αυγερινοπούλου και η πιο έξυπνη. Έτσι λέει για μένα το κορίτσι, μ' αγαπάει γι' αυτό. Γιατί εγώ τα μαθαίνω αυτά. Μ' αγαπάει πολύ γι' αυτό. Σ' αγαπάει. Και εμείς την αγαπάμε. Και μας λείπει τώρα, μου την έχεις βάλει εκεί έλα, στην άκρη. Μερούλα έλα μαζί μας, έλα Μερούλα μου, σε παρακαλώ έλα, πάρα πολύ. Μας, κάνε μου τη χάρη. Έλα αγάπη μου. Κάνε μου τη χάρη, αλλά κοντά μου. Τώρα καταλαβαίνω όμως, γιατί είναι η πρώτη φορά που σε γνωρίζω από κοντά, τώρα καταλαβαίνω τι είναι αυτό έτσι που έκανε αυτή τη χημία έτσι δίτρε και γιατί είστε φίλες και είστε κοντά. Είμαστε φίλες είναι πολλά χρόνια. Ναι, έχω δουλέψει μαζί της, έκανα μάθημα στη σχολή της, χαιρόμαστε που βλέπουμε τα παιδιά να παίρνουν τώρα στο θέατρο και στην τηλεόραση. Τι ωραίο αυτό, ε! Κοίταξε να δεις τη δουλειά μας, άνθρωποι σαν την Μέρη και τη Γογό, γιατί και η αδερφή της, έτσι τη γνωρίζουμε όλοι και τις αγαπάμε, τι δημιουργούν στον καλλιτέχνη. Ασφάλεια. Δεν μπορείς να φανταστείς, κούκλα μου, πόσο πολύτιμο είναι αυτό από κάποια στιγμή και έπειτα. Το να νιώθεις ότι έχεις έναν άνθρωπο που σε προστατεύει. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να χρειαζόμαστε προστασία. Εγώ το καταλαβαίνω και στην εκπομπή την καθημερινή. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να αισθάνεσαι ότι έχεις έναν σύμμαχο δίπλα σου και όχι έναν άνθρωπο που σε περιμένει στη γωνία, σε κάθε λάθος, σε κάθε κακή στιγμή, να σου σηκώσει το όπλο, το δάχτυλο και να σε δείξει. Την κυριολεξία. Το καταλαβαίνω και γι' αυτό είμαι πολύ τυχερή που συνεργαζόμαστε φέτος και την έχω γνωρίσει και έχει μπει στη ζωή μου. Πράγματι, πράγματι. Οπότε αφού είναι εδώ, να σου πει τι κάνουμε με τον Αλκαίο στην αυτοκίνηση. Γιατί χτες μας ήρθε. Και έλεγε είμαι κουρασμένη, ερείπιο, γύρισμα, αυτό, τακούνι, ώρες, κράμπες, ναι. Αλλά δεν έφυγε πριν από τις 2 το βράδυ. Τέτοια είναι, την ξέρω. Και είσαι εδώ μάλιστα, και του πόρου πήγα της Εθέλη του Γιώργου. Τι σύμπραξη τώρα είναι αυτή με τον Γιώργο Αλκαίο. Πάρα πολύ καλή. Δεν κάνατε μια ζωντανή σύνδεση, είναι απέναντί σου σε μια άλλη πρωινή εκπομπή. Αλήθεια, πού είναι εγώ. Πού είναι. Θα κάνα μια ζωντανή συνδεσούλα να μιλάγαμε, να λέγαμε. Έτσι, ένα διακαναλικό όλο. Τι θα δούμε στην αυτοκίνηση, για πες μας, γιατί έχω μια απορία, τη ρώτησα τη Μέρη, λέω τραγουδάνε, παίζουνε, κάνουνε stand-up, τι... Τραγουδάμε, stand-up δεν έχει, απλώς εγώ έχω ένα συνήθειο, κακό. Κάθε φορά που συναντιέμαι με το κοινό μου, επιλέγω έναν άνθρωπο και τον βασανίζω. Και αυτό το ξέρουν και τους αρέσει. Έχω μάλιστα και θελοντές, σηκώνουν χέρι και μου λένε, βασάνισέ εδώ είμαι, βασάνισέ. Δεν είναι, είναι μουσικό το θέαμα. Για να το πω υπερθέαμα, Μερούλα, δεν πρέπει να το πω υπερθέαμα. Η Έλτα είναι επικοινωνιακή και κάνει μια πολύ ωραία επικοινωνία με τον κόσμο και εκείνη την ώρα στείνει μια παράσταση. Που όμως δεν είναι παράσταση, γιατί είναι και η μουσική, είναι και οι χορευτές και όλα αυτά και δεν το καταλαβαίνεις, αλλά σου κάνει και μια ψυχανάλυση. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος από κάτω, όταν σε βλέπει, επειδή του έχει λείψει πολύ, χαίρεται να είναι αυτός που θα βασανιστεί από το χιούμορ σου. Νομίζω, ναι, το έχουν μάθει αυτό πια από μένα. Κοίταξε να δεις, σημασία έχει να μην είμαστε εμείς στο stage, για να το πούμε πολύ ελληνικά. Ο καλλιτέχνης στη σκηνή και το κοινό από κάτω, αυτό είναι λάθος. Πρέπει να γίνουμε πια μια παρέα, να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό το μαζί έχει αρχίσει και λείπει πάρα πολύ στις μέρες μας. Και αυτό που επιδιώκουμε με τον Γιώργο φέτος είναι, γιατί και ο Γιώργος το έχει αυτό πάρα πολύ, τα τραγούδια του είναι πόσο πολύ τα αγαπάμε, πόσα πολλά είναι επιτυχίες. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε στον κόσμο την αίσθηση ότι στο σπίτι του έχει καλέσει τους φίλους του και κάνουν ένα πάρτι. Αυτό κάνουμε. Ένα πάρτι με όλους τους φίλους μας μαζί. Και μαζί χορεύουμε, μαζί τραγουδάμε, μαζί σηκωνόμαστε από τα τραπέζια. Έχει και κάποιες στιγμές που τα τραπέζια μάλλον, ναι, Μερούλα μου, ναι. Φεύγουνε και τα τραπέζια μαζί. Α, θα προσπαθούμε. Ναι, θα προσπαθήσουμε να μην φύγουμε. Να το πουλάκι μου. Τι αγαπάς τον Γιώργο Έλντα, τι είναι αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει με στην καρδιά σου? Ο Γιώργος είναι καλλιτέχνης. Και με την πολύ καλή έννοια του όρου. Καταρχάς είναι καλό παιδί, δεν έχει αντιζηλίες, αντιδικίες, τι θα πει αυτός, τι θα φορέσει ο άλλος, πόσα τραγούδια λέει εκείνος, τα μικρόφωνα μου εμένα να είναι τα μικρόφωνα στο Θεό, τον αλωνό να είναι στον πάτο. Νοιάζεται περισσότερο για όλους τους υπόλοιπους που βρίσκονται στη σκηνή και μετά για τον εαυτόν του. Αυτό πες μου,
Πιστεύεις ότι το έχουμε συναντήσει πολλές φορές στη ζωή μας? Πιστεύω ότι ο Αλκαίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έξω από αυτό το star system. Δεν τον έχει αυτό τον ανταγωνισμό. Είναι έξω από το star system και αυτό. Ναι. Το απέδειξε και η επιλογή του να φύγει τόσα χρόνια και να πάει να ζει στη Μήλο, να κάνει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ένα υπέροχο ξενοδοχείο στη Μήλο, σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο. Και να πούμε ότι ο Γιώργος έτσι ξεκίνησε 17 χρονών από μία μουσική παράσταση. Ναι. Δηλαδή του αρέσει η σύμπραξη σκηνή, ηθοποιός, τραγουδιστής, σοου. Φανταστικά. Ακριβώς. Πότε ξεκινάτε? Ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου. Με το καλό, την επόμενη Παρασκευή. Στη γιορτή της. Στη γιορτή σου. Ναι, γιατί με λένε Ελευθερία, το ήξερες, αγάπη μου. Το διάβασα χθες. Το διάβασα. Δεν θυμόσουν όμω, το θύμισα εγώ. Θυμήθηκα τόσα πράγματα. Γιατί είχε τον Τατσόπουλο και σε αναστάτωσε. Σε τρέλα. Το πρωί είχα σήμερα. Θυμήθηκα πολλά πράγματα διαβάζοντας τα χθες για σένα. Θυμήθηκα δηλαδή που το θυμόμουν σαν εικόνα, αλλά δεν θυμόμουν τις χρονολογίες, Έλτα. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι χρονολογίες να τις αναφέρουμε. Δεν έχει σημασία. Το μεταξύ μας με τη Βόσου, μετά την εκπομπή στην ΕΡΤ. Τα υπόλοιπα δύο χρόνια του μεταξύ μας γινόντουσαν εδώ. Γυριζόντουσαν εδώ. Και όταν έρχομαι σε αυτό το στούντιο και σε αυτό το πλατό, έχω πάρα πολύ, πολύ, πολύ όμορφες αναμνήσεις. Εξαιρετικές αναμνήσεις. Μα ήταν μια συντροφιά αυτή, Έμερη. Ήταν μια συντροφιά που ήταν καταπληκτική. Περνάγαμε καλά. Αυτό που σου λέω τη παρέα. Πρέπει να επιδιώξουμε τις παρέες, την ιστορία, οι παρέες τη γράφουν. Γιατί δεν γίνεται όμως, Έλντα, αυτό πια? Γιατί βλέπουμε ότι εκείνο το πρωινό, εκείνη η μορφή του πρωινού, δεν υπάρχει πια. Δηλαδή, τι φταίει? Θέλεις να τα πούμε τώρα, μήπως θες να τα πούμε ιδιαιτέρως? Όχι, όχι, πες τα. Αγάπη μου, κοίταξε, εμείς δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να πουλήσουμε. Δεν ήμασταν υποχρεωμένοι. Υπήρχαν κάποιες εταιρείες, υπήρχαν τα ρούχα, υπήρχαν τα οποία με κάποιον τρόπο ήθελαν και υπήρχαν μέσα στην ιδιωτική τηλεόραση. Αλλά ο παρουσιαστής, όπως και ο αρχισυντάκτης, όπως και η δημοσιογραφική ομάδα, είχαν το δικαίωμα της επιλογής. Και λέγανε ότι εγώ θα κάνω πρώτη εκπομπή με το Δήμο Μούτσι και το Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Και δεν ερχότανε κάποιος να του πει, μα γιατί το Δήμο Μούτσι, θα καταλάβει ο κόσμος εκεί το Δήμο Μούτσι? Ή γιατί πρέπει να μιλήσουμε για το πένθος σε μια πρωινή εκπομπή? Δεν κάνει, πρέπει να πούμε κάτι πιο χαροπό. Είχατε ελευθερία. Είχαμε την ελευθερία να δημιουργήσουμε σύμφωνα με αυτό που ζούσε και που ζει η κοινωνία. Όσο πιο πολύ αποστασιοποιούμαστε από τα προβλήματα της κοινωνίας, τόσο μεγαλώνει η πραγματική απόσταση ανάμεσα σε εμάς και το κοινό. Το κοινό θέλει να ακούει αυτά που το αφορούν. Και δεν το αφορούν όλα τα πληρωμένα. Και ούτε μπορούμε να ψήσουμε τον κόσμο ότι όλα τα πληρωμένα είναι καλά. Ανταγωνισμό είχατε τότε? Πώς ήταν ο ανταγωνισμός? Τι είχαμε, τεράστιο ανταγωνισμό. Εγώ το πρωινό το έκανα απέναντι από την Ελένη. Από την Ελένη. Εντάξει, να μην μιλήσουμε για νούμερα, δεν έχει καμία σημασία. Και υπήρχε ο ανταγωνισμός. Τα βλέπες τα νούμερα, Έλντα? Δηλαδή, ήσουν ο άνθρωπος που το πρωί έλεγες, φέρτε μου να δω τι κάναμε, πώς πήγε? Κοίταξε, δεν τα ζητούσα ποτέ τα νούμερα, γιατί μετά από τις δύο πρώτες μέρες, άντε από την Τρίτη, κατάλαβες πώς είχε πάει. Ξεχωρίσει το πράγμα και πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Και γενικώς πήγαινε πάρα πολύ καλά και η τηλεόραση. Και γενικώς τα νούμερα, τα τηλεοπτικά, ήταν άλλα από τα νούμερα που είναι σήμερα, που με ένα 14 πανηγυρίζουν οι άνθρωποι. Ενώ εμείς τότε, αν πέφταμε κάτω από το 32, κλαίγαμε. Και λέγαμε, τι έγινε, ήταν όπως οι πωλήσεις των περιοδικών, παιδιά. Τώρα τα περιοδικά πουλάνε 2.500 και εμείς πουλάγαμε 65.000 και λέγαμε, πόπο πέσαμε. Ήταν άλλες εποχές. Απλώς βγάζανε τις αλήθειες τους. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα, με την τηλεόραση, με τη μορφή που έχει σήμερα, με τις εκπομπές που είναι σήμερα, πρωινή εκπομπή ψυχαγωγική θα έκανες? Μία τέτοια, αν ζούσε ακόμα ο Χάρη Κλίν, χρυσέ μου. Και πόσοι έχουν φύγει. Ναι, είναι Λαζοπούλου, το Ινάκι μου, εξαιρετικό πλάσμα. Πολύ, μεγάλα βασανιστήρια πέρασε από μένα. Ο Γιάννης ο Βογιατζής. Κοίταξε να δεις, έχουν αρχίσει και εκλείπουν οι προσωπικότητες. Εγώ το λέω, ίσως γίνομαι δυσάρεστη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό το ουδή σαν αντικατάστατος είναι πολύ ψέμα. Είναι πάρα πολύ ψέμα. Υπάρχουν προσωπικότητες που είναι αναντικατάστατες. Εμείς, ας πούμε, όταν ήρθε ο Χάρη Κλίν, γιατί το θυμάμαι,
Δεν υπήρχε λόγος να προετοιμάσουμε τίποτα. Γιατί εγώ πήγα στη σύσκεψη και λέω, παιδιά, είναι ο Ρούλης, έτσι το λέω. Είναι ο Ρούλης αύριο, δεν υπάρχει λόγος, ας πάμε μία μέρα να ξεκουραστούμε. Και φτιά έκανε την εκπομπή μόνος του. Αλλά είχαμε την ελευθερία, αυτό που λέει η Μέρη. Mm. Είχαμε την ελευθερία να επιλέξουμε τους ανθρώπους εμείς. Γιατί να σου πω κάτι, αγάπη μου γλυκιά. Εγώ που είμαι ηθοποιός, μπορώ να ξέρω καλύτερα από τον καναλάρχη ποιος ηθοποιός θα μπορέσει να μου κάνει καλή εκπομπή. Δεν είναι λογικό? Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τώρα όμως, αν χτυπούσε το τηλέφωνο σου και σου έλεγαν Έλτα, έλα να κάνω μια κουβέντα, τι θα σε ενδιέφερε να κάνεις? Καταρχάς, σύριαλ, θα σε ενδιέφερε? Είναι κάτι που είναι... Κοίταξε να δεις, η ελληνική μυθοπλασία, ευτυχώς, έχει αρχίσει και δημιουργεί πολύ ωραία πράγματα. Υπάρχει βέβαια αυτή η έντονη μόδα της ηθογραφίας, ναι, και λίγο της βουκολικής ηθογραφίας, mm-hmm, δεν το λέω ειρωνικά, έτσι είναι, της περιφέρειας δηλαδή, το οποίο και αυτό πια έχει γίνει της μόδας και να φεύγουμε λίγο από τη μόδα. Να κάνουμε και πιο πρωτοποριακά λείπει πράγματα. Λείπει η κωμωδία, ας πούμε. Η κωμωδία λείπει γιατί δεν υπάρχουν πραγματικοί χαρακτήρες στις σύγχρονες κωμωδίες. Όταν εμείς που βλέπω τώρα το Ρετυρέ, η Χαρούλα, ας πούμε, ήταν ένας τύπος γυναίκας που εγώ τη γνώριζα. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία σχέση με τη Χαρούλα. Δεν έχω καμία επιθετικότητα, η Μέρη ξέρει. Δεν είμαι ούτε τσαμπουκάς. Ίσως γι' αυτό και μου είναι και πιο εύκολο να τα κάνω αυτά, γιατί δεν ανήκουν στη δική μου προσωπικότητα. Αλλά ήταν αναγνωρίσιμοι οι χαρακτήρες τότε, αγάπη μου. Ενώ σήμερα στις κωμωδίες υπάρχουν κάποιοι τύποι ανθρώπων που δεν τους ξέρουμε. Δεν είναι ούτε η θεία μου, ούτε η ξαδέρφη μου, ούτε ο πρώην άντρας μου, ούτε η φίλη μου η Μέρη, ούτε η γειτόνισσά μου, ούτε η κυρία στο Ψιλικατζίδικο. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι Ισπανοί υπήκοοι, που είναι Αμερικανοί υπήκοοι, που είναι Βρετανοί υπήκοοι. Πάντως άγνωστοι σε εμάς. Οπότε δεν μπορεί ο κόσμος ούτε να ταυτιστεί, ούτε να γελάσει. Γιατί γελάμε με κάτι που ξέρουμε από μας, με κάτι που μας θυμίζει κάτι από το παρελθόν μας, κάτι που μας θυμίζει αυτό που ζούμε σήμερα, με κάτι που μας είναι παντελώς άγνωστο, δεν μπορούμε να γελάσουμε. Γελάμε πια μόνο με τα γκάγκς. Mm. Πατάω μια μπανανόφλουδα, πέφτω κάτω και χτύπησα το πισινό μου. Χαχαχα. Μα αυτό δεν είναι ελληνική κωμωδία. Να μην ξεχάσουμε το Ψαθά, να μην ξεχάσουμε το Μουρσελά, να μην... Δηλαδή, βλέπεις σήμερα τη Χαρτοπαίχτρα, ένα έργο που γράφτηκε για το 1960 τόσο, και λες, μα τι κωμωδία είναι αυτή, ναι, γιατί δεν μπορείς να μην γελάσεις. Οπότε γιατί να μην πλησιάσουμε σε αυτά τα πράγματα που οι Έλληνες τα γνωρίζουν και τα αναγνωρίζουν. Μέσα σε αυτά τα τελευταία χρόνια που έχει ανθίσει η μυθοπλασία, είχες κάποια πρόταση, να σου πούν Χαρούλα, λέω κι εγώ, είπες Χαρούλα. Μια χαρά. Νομίζω το κάνουμε όλοι. Κανένα πρόβλημα, Χαρούλα. Ω, Παναγία μου. Ελντά, έχω αυτή την πρόταση για αυτό το ρόλο. Τα δύο τελευταία πράγματα που μου προτάθηκαν στο επίπεδο της κωμωδίας ήταν και τα δύο με αυτό που σου ανέφερα πριν. Εγώ αυτό που μου ζητήθηκε να ερμηνεύσω ήταν ένας τύπος ανθρώπου που δεν τον γνώριζα. Και αρνήθηκες, Δεν υπήρχε λόγος. Ξέρεις, η σχολή, η Μέρη ξέρει, η σχολή, μια ανώτερη δραματική σχολή, σου απορροφά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όχι μόνο του χρόνου. Διδάσκεις κιόλας. Ποιο μάθημα κάνεις? Υποκριτική. Έχω τελειώσει. Είπα να κάνω και μπαλέτο, αλλά δεν με αφήσαν. Έλα, γιατί, όχι μπαλέτο. Έχω κάνει τον Ίας μου στη Θεσσαλονίκη. Τέλεια. Ωραία σχολή όμως. Ωραίο. Νέα παιδιά, ενέργεια. Μα υπάρχουν πολύ καλές σχολές. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα τώρα πολύ δύσκολο να μην το πιάσουμε, γιατί εκκρεμεί και ένα δικαστήριο, όπως γνωρίζετε, για τα διπλώματα των ηθοποιών, που κάποτε πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Αλλά θέλω να πω ότι μια σχολή, όταν δεν πηγαίνεις για να βάλεις απλώς το όνομά σου σε μια ταμπέλα και να εισπράττεις, παρά την κάνεις γιατί ενδιαφέρεσαι για την υποκριτική και για την εκπαίδευση σε αυτό το τομέα, αυτό σου απορροφά όχι μόνο χρόνο, σου απορροφά ενέργεια και σου απορροφά ψυχική ενέργεια πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε κάποια στιγμή σκέφτεσαι, εγώ να το εγκαταλείψω το θέμα αυτό με το παιδί που θα έρθει με την νευρική ανορεξία ή με τη βουλιμία ή με την απόρριψη από τη μαμά του ή με τα ψυχολογικά του ζητήματα που ψάχνει να βρει έναν δρόμο μέσα από την τέχνη, να πω ότι δεν έχω χρόνο πια γι' αυτό, γίνεται γιατί αυτό.
να ξαναβγώ στην τηλεόραση. Που κουβαλάει ο καθένας. Ναι. Η ψυχή δική σου δεν μπορεί να το, να φύγει από αυτό το παιδί. Ακόμα όχι. Παρόλο που έχει κούραση αυτό. Και κόρη δασκάλα. Η Μέρη το ξέρει. Κόρη δασκάλα σας. Εντάξει, τι να κάνεις. Τα δασκαλοπαίδια είναι αλλιώτικα. Θα μας κλείσεις τραπέζι. Καλά, εννοείται. Τι. Όχι, θα μας κλείσει τραπέζι. Καλά, εμείς πάνω στη σκηνή θα είμαστε όλοι. Εννοείται. Η Μερούλα ειδικά έχει. Καλά, η Μερούλα, μην κατεβάζει και εσένα και ένα ολόκληρο κομμάτι αφιερωμένο στη Μέρη. Θέλω να της πω δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ. Γιατί η Μέρη είναι κοντά μας, επί της ουσίας κοντά μας. Και ξαναλέω, είναι σπάνιο πια στις μέρες μας. Και θέλω να της πω και εκ μέρους του Γιώργου και εκ μέρους μου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ σας αγαπάω πάρα πολύ, είστε πολύ φίλοι μου. Καλή αρχή να σκίσετε, θα είμαστε εκεί να σας χειροκροτήσουμε, να σας απολαύσουμε, να πάρεις τη Μέρη να τη βασανίσεις. Πού είναι το σημάδι, βάλε σημάδι, Βαγγέλη! Θα χορέψεις, σήκω. Βέβαια, δεν θα χορέψεις. Βάλε! Δώσ' το! Βάτω! Έλα δυνατά, βάλε το, δυνάμωσέ το! Είσαι υπέροχη! Μερούλα, σε αφήνω εδώ λίγο με τα Max Perry. Θέλω όταν γυρίσω, καταρχάς να κεράσεις την Έλληνα γιατί μου είπε μετά όταν θα φύγει θα φάει ένα.